8, Καλαμάτα. Kiss. Kiss 89. Τελευταίο ενημερωτό των Kiss, στην τελευταία παρεούλα της ημέρας, της εβδομάδας, συγγνώμη, αλλά και του μήνα. Σήμερα γιορτάζουν ο Ευδόξιος, η Ευδοξία, η Θεοδότη, ο Θεόδοτος, ο Θεόκτιστος, η Θεοκτίστη και ο Κύρος. Το 1914 οι μεγάλες δυνάμεις, η Γερμανία και η Αυστρο-Ουγγαρία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ρωσία γνωστοποιούν στην ελληνική κυβέρνηση ότι παραχωρούν και νομικώς στην Ελλάδα τα νησιά του Αιγαίου μόνο εφόσον αποσύρει τις δυνάμεις της από τη Βόρειο Ήπειρο και την Ίσο Σάλωνα. Το 1949 ο Μάνος Χατζηδάκης δίνει την περίφημη διάλεξή του για το ρεμπέτικο στο Θέατρο Τέχνης. Το 1996 κορυφώνεται και εκτονώνεται η κρίση των ημείων με αμερικανική παρέμβαση, το μότο «No ships, no troops, no flags», η προσταγή Holbrook. Το πολεμικό ναυτικό χάνει ένα ελικόπτερο με το τριμελές πλήρωμά του, το οποίο το αποτελούν ο ανθυποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο ανθυποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο σημειοφόρος Έκτορ Γιάλοψος. Το 99 ο ηγέτης του ΠΚΚ, ο Αμπντούλαχ Ωτσαλάν, φυγαδεύεται από την Αθήνα στην Κένια. Το 1956 γεννιέται ο Τζόνι Ρότεν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τζόνι Λίντον, Βρετανός τραγουδιστής και ηγέτης του πανκ συγκροτήματος Sex Pistols. Ενώ για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, το 1954 φεύγει από τη ζωή ο Edwin Armstrong, Αμερικανός ηλεκτρομηχανικός που ανακάλυψε την μπάντα των FM. Και το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Τζούλιο Καϊμί, εβραϊκής καταγωγής ζωγράφος από την Κέρκυρα, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν ο πρώτος μελετητής που ασχολήθηκε συστηματικά και σοβαρά με τον παραμελημένο μέχρι τότε Καραγκιόζη. Αυτά ήταν λίγα από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στο διάβα της ιστορίας εδώ στον Kiss 89. We play the best song all day. Kiss FM.